Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Παρασκευή σήμερα 21 Φεβρουαρίου και είναι τα νέα από τη τηλεόραση του Art Channel Thrakis. Την πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Νομούρο Δόπη, Σταυρούλα Τζατζανά, επισκέφθηκε αντιπροσωπεία της Δημοτικής Παράταξης με επικεφαλή στην υποψήφια Δήμαρχο Κομοτηνής Ελένη Λαυτσή, δείχνοντας την αμέστη συμπαράσταση στο πρόσωπο της κυρίας Τζατζανά μετά την καταδικαστική απόφαση με 3-2 ψήφους από τη Δευτεροβάθμια Επιτροπή με χρηματικό πρόστιμο. Την αμέριστη συμπαράστασή της στο πρόσωπο της κυρίας Τζατζανά έδειξε αντιπροσωπεία της Δημοτικής Παράταξης με επικεφαλή στην υποψήφια Δήμαρχο Κομοτηνής Ελένη Λαυτσή μετά την καταδικαστική απόφαση με 3-2 ψήφους από τη Δευτεροβάθμια Επιτροπή με χρηματικό πρόστιμο. Ως Δημοτική Παράταξη, ζητήσαμε αυτή τη συνάντηση με το Σωματείο των Αστυνομικών, γιατί θεωρούμε ότι αυτή η καταδικαστική απόφαση σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποτιμηθεί ως μια πράξη που στρέφεται ενάντια στο συνδικαλισμό και γιατί επιπλέον θεωρούμε ότι πρέπει να αναβαθμιστεί ο ρόλος του αστυνομικού για να μπορέσει να ανταπεξέλθει αποτελεσματικότητα στον πρωταρχικό του ρόλο που είναι η προστασία του πολίτη. Ακούσαμε με προσοχή την πρόεδρο των αστυνομικών, την κυρία Τζατζανά, και όσον αφορά τα αιτήματα του κλάδου. Και όσον αφορά τις επιθέσεις που δέχθηκαν στο πρόσωπό της, όλοι αυτοί που συνεχίζουν να ασκούν το δικαίωμα να διεκδικούν τα αυτονόητα, με προφανή βέβαια στόχο να δημιουργηθεί ένα κλίμα πιέσεων, χειραγώγησης και εκφοβισμού. Αυτή η απόφαση προσβάλλει το κοινό περί δικαίου αίσθημα, διότι η κυρία Τζατζανά ως πρόεδρος υπερασπίστηκε ένα ζήτημα που αφορά όλη την τοπική κοινωνία μαζί με όλους τους φορείς της πόλης. Υπονομεύει τα δημοκρατικά δικαιώματα επιπλέον. Και εκθέτει την πολιτική ηγεσία για την εμπλοκή της στη διαμόρφωση αυτής της εκφοβιστικής και εκβιαστικής, θα μπορούσα να πω, απόφασης, η οποία σε τελευταία ανάλυση στρέφεται εναντίον όλης της κοινωνίας. Εμείς ως Δημοτική Παράταξη στηρίζουμε διαχρονικά τα αιτήματα του κλάδου των αστυνομικών, τα δίκαια αιτήματά τους, και θα είμαστε δίπλα, το δηλώνουμε και δεσμευόμαστε ότι θα είμαστε δίπλα στην πρόεδρό τους, την κυρία Τζατζανά, σε όλο το διάστημα αυτό των διώξεων που υφίσταται. Η κυρία Τζατζανά ευχαρίστησε τους φορείς για τη συμπαράστασή τους. Στην πλευρά μου θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Λαυτσή ως εκπρόσωπο της Δημοτικής Παράταξης για την πρωτοβουλία τους να συναντηθούν με το Προεδρείο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ροδόπης, αλλά και για τη στήριξη που και πριν το πειθαρχικό μου και τώρα δηλώσανε στο δίκαιο αγώνα μας για το αυτονόητο, τον εκδημοκρατισμό της ελληνικής αστυνομίας, την αναβάθμιση τη θεσμική της ελληνικής αστυνομίας και την υπεράσπιση της εκπαίδευσης στην ελληνική αστυνομία. Γι' αυτά αγωνιστήκαμε την ημέρα εκείνη και η ηγεσία δυστυχώς θεώρησε ότι έχει το δικαίωμα να πειθαρχικοποιεί την συνδικαλιστική μας δράση. Για το λόγο αυτό παραπέμφθηκα στα δύο πειθαρχικά συμβούλια, πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο της ελληνικής αστυνομίας. Από το πρωτοβάθμιο βγήκε η αυτονόητη και δίκαιη απόφαση της ομόφωνης αθώωσής μου με 5-0. Παρ' όλα αυτά όμως η ηγεσία προσέφυγε στην απόφαση αυτή, τη δικαιωτική, και με παρέπεμψε στο δευτεροβάθμιο πειθαρχικό συμβούλιο, όπου συνεδρίασε την 18 Φεβρουαρίου και με μια οριακή πλειοψηφία 3 υπέρ της επιβολής προστίμου στο πρόσωπό μου και 2 υπέρ της αθώωσής μου, ανέτρεψε την προηγούμενη ομόφωνη αθωτική απόφαση του Πρωτοβαθμίου Συμβουλίου. Σαφώς και από την Ένωσή μας και από την Ομοσπονδία μας θα εξαντληθούν όλα τα ένδικα μέσα, έτσι ώστε να ανατραπεί αυτή η άδικη κατά μας απόφαση, που μοναδικό σκοπό καταδεικνύει ότι έχει να περάσει ένα μήνυμα φήμωσης και εκφοβισμού των συναδέλφων. Δεν μπορούμε να το επιτρέψουμε. Συνεχίζουμε τον δίκαιο αγώνα μας με μεγαλύτερη αγωνιστικότητα. Δεν μας πτωούν οι διώξεις. Η κοινωνία είναι στο πλευρό μας και φάνηκε αυτό όλο το προηγούμενο διάστημα, αλλά και τώρα. Η κυρία Τζατζανά αναφέρθηκε και σε λήψη για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική αστυνομία. Παρά την ιδιαίτερα μεγάλη λειψανδρία που υπάρχει στην περιοχή μας, με ό,τι αυτό σημαίνει όχι μόνο για την καταστρατήγηση των εργασιακών δικαιωμάτων των αστυνομικών, αλλά ακόμη περισσότερο για την αδυναμία να υπάρχει ικανή και αποτελεσματική αστυνόμηση στην περιοχή, κάτι που είναι διακαής επιθυμία δική μας. Όπως επίσης και για τα προβλήματα συντήρησης του στόλου της αστυνομικής διεύθυνσης Ροδόπης, για τα προβλήματα που παρουσιάζονται στο κέντρο φύλαξης αλλοδαπών
που δυστυχώς, παρότι είχαμε διαβεβαίωση υπουργική ότι θα ήταν προσωρινή η λειτουργία του, μετράμε πλέον από 1,5 χρόνο προσωρινότητας, πλησιάζουμε τα 2. Καθώς επίσης για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι αστυνομικοί στα σύνορα της Νυμφαίας, στο σταθμό της Νυμφαίας στην είσοδο με τη Βουλγαρία. Και τελευταία, για ένα πολύ μεγάλο και καυτό ζήτημα, αυτό των αστυνομικών κρατητηρίων και της κράτησης ποινικών κρατουμένων για μακροχρονικό διάστημα, παρά τα όσα προβλέπονται ρητά στην νομοθεσία. Το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Κομωτινής επισκέφθηκε αντιπροσωπεία της 29ης Ταξιαρχίας Πεζικού, προσφέροντας ρουχισμό, τρόφιμα, παιχνίδια και άλλα χρήσιμα υλικά στα πλαίσια των κοινωνικών δράσεων των ενόπλων δυνάμεων, δείχνοντας για πολλωστή φορά το κοινωνικό πρόσωπο του. Για πολλωστή φορά ο ελληνικός στρατός έδειξε το κοινωνικό του πρόσωπο με αφορμή την επίσκεψη της 29ης Ταξιαρχίας Πεζικού στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Κομωτινής, προσφέροντας ρουχισμό, τρόφιμα, παιχνίδια και άλλα χρήσιμα υλικά στα πλαίσια των κοινωνικών δράσεων των ενόπλων δυνάμεων. Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς των ενόπλων δυνάμεων, η 29η Μηχανοποιημένη Ταξιαρχία Πεζικού προσέφερε σήμερα ένδυση, παιχνίδια, καροτσάκια, κάποια είδη στοματικής υγιεινής στο Ίδρυμα, στο Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων της Κομωτινής εδώ, στα πλαίσια της γενικότερης προσφοράς που κάνει 29 Ταξιαρχία στο νομό Ροδόπης. Για την επίσκεψη της 29ης Ταξιαρχίας Πεζικού στο Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων μίλησε η πρόεδρος του, κυρία Μαρίνα Φιλιππίδου. Είμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση και έχουμε την τιμή να έχουμε κοντά μας την αντιπροσωπεία από την 29η Μηχανοποιημένη Ταξιαρχία Πεζικού που βρίσκεται στην Κομωτινή. Μας επισκέπτηκαν και μας έφεραν πάρα πολλά ρούχα, παιχνίδια, είδη υγιεινής. Επισκέφτηκαν τους χώρους που φιλοξενούν τα παιδιά και τους δύο ρόφους. Συναντήθηκα με τα παιδιά και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό και η βοήθεια που παίρνουμε από το φορέα αυτό, αλλά και νομίζω ότι είναι σημαντικό για τα παιδιά, γιατί αντιλαμβάνονται την αγάπη και τη συμπαράσταση αυτών που μας επισκέπτονται. Νομίζω είναι σημαντικό και για μας και για τα παιδιά, αλλά και για την αντιπροσωπεία της 29ης Ταξιαρχίας. Εμείς θέλουμε να έρθουμε κοντά στους δημότες της Κομωτινής, να έρχονται να επισκέπονται τακτικά, να βλέπουν τα παιδιά να τα επισκέπονται και να μας βοηθάνε όσο μπορούν. Η κυρία Φιλιππίδου μίλησε και για τα προβλήματα του θεραπευτηρίου, μερικά από τα οποία παίρνουν προς λύση. Υπήρχαν οφειλές άνω των 300.000 ευρώ, όχι από κακοδιαχείριση, ήταν λόγοι του Υπουργείου που δεν έστελνε τα χρήματα. Σήμερα με την ενοποίηση έχουν έρθει όλες οι επιχορηγήσεις, έχουμε πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Οι οφειλές όλων και των 5 παραρτημάτων είναι περίπου γύρω στις 800.000. Ήδη έχουμε αρχίσει, έχει εγκριθεί ο προϋπολογισμός μας, είναι ο πρώτος προϋπολογισμός που εγκρίθηκε και σε αυτό μας βοήθησε πάρα πολύ ο κύριος Τηλιανίδης, ο πρώην υπουργός, ο κύριος Τηλιανίδης στην Κομωτινή και οι δύο βουλευτές στη Δράμα και στην Καβάλα, ο κύριος Κυριαζίδης και ο κύριος Παναγιωτόπουλος, να εγκριθεί. Οπότε ήδη με τα εντάλματα ήδη έχουμε αρχίσει και πληρώνουμε. Απλά θα χρειαστεί, επειδή είναι πάρα πολλά, είναι χιλιάδες τα εντάλματα και τα τιμολόγια, θα πρέπει να πληρωθούν σε 2-3 εβδομάδες όλοι οι προμηθευτές. Οπότε δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα από οικονομικής απόψεως. Όσον αφορά το προσωπικό, έχουμε ήδη κάνει αίτημα στον Υφυπουργό για πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, το οποίο έχει γίνει δεκτό. Αναμένεται η απόφαση να έρθει σε λίγες ημέρες. Οπότε θα ξεκινήσουμε το διαγωνισμό. Έχουμε φροντίσει να προσλάβουμε προσωπικό και στα 5 παραρτήματα. Εν τω μεταξύ, στη συνάντησή μας με τον Υφυπουργό, τον κύριο Γκεγκέροκλου, μας υποσχέθηκε ότι θα μας φέρει και άτομα από διαθεσιμότητα, από άλλα υπουργεία. Οπότε έτσι θα καλύψουμε και με μόνιμο προσωπικό και νέες θέσεις των παραρτημάτων. Πραγματοποιήθηκε στην κεντρική πλατεία Κομωτινής, στο αποκριάτικο γλέντι της Χνοπέμπτης, από την ΚΕΠΑΚ του Δήμου Κομωτινής, με τις συνδιοργανωτές του Στρέλ Ακάντεμι, τον Άλμα Λίμπρε και του Στράκε, συνδυάζοντας παράδοση, χορό και διασκέδαση, ενώ προετοιμάζονται και για το μεγάλο καρναβάλι της Ξάνθης. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε στην κεντρική πλατεία Κομωτινής, στο αποκριάτικο γλέντι της Χνοπέμπτης, από την ΚΕΠΑΚ του Δήμου Κομωτινής και συνδιοργανωτές του Στρέλ Ακάντεμι, τον Άλμα Λίμπρε και του Στράκε, συνδυάζοντας παράδοση, χορό και διασκέδαση. Χρόνια πολλά, να έχουμε καλή Σαρακοστή. Είπαμε να κρατήσουμε το έθιμο λίγο σήμερα. Είδε και ΚΕΠΑΚ λοιπόν, σε συνεργασία με παιδιά, με συλλόγους, το Σπάρτακο Πονορίς Αγίων Θεοδόρων, τα παιδιά του αθλητισμού. Και τώρα με τον Στρελακά, με τη Δεμή του Σάλμα Λίμπρε και τους Στράκες,
μαζευτήκαμε, ψήνουμε τα σουβλάκια και όλοι εδώ να γλεντήσουν και να κάνουμε το έθιμο. Πιστεύω πως τα βλέπετε τα πράγματα, ότι έχουν πάει όλα καλά και από νωρίς ο κόσμος ήταν εδώ. Νομίζω ότι όλοι είναι ευχαριστημένοι. Η επόμενη εκδήλωση είναι το επόμενο Σάββατο, στη 1 του Μάρτη, στο κλειστό γυμναστήριο της πόλης μας, όπου θα γίνει ένα μεγάλο μας και πάρτι για όλα τα παιδιά του Δήμου μας. Και καλούμε λοιπόν τα μικρά παιδιά του Δημοτικού Σχολείου να ντυθούν καραβαλάκια και να έρθουν, όπου εκεί θα υπάρχουν 6 καθηγήτριες φυσικής αγωγής, με μουσική, με παιχνίδια, με μπαλόνια, με χρώματα, για να περάσουν ένα δίωρο πάρα πολύ όμορφα. Και να ξέρουν όλοι ότι θα έρθουν χωρίς να πληρώσουν εισιτήριο, γιατί ο Δήμος πάντα τις εκδηλώσεις τις κάνει χωρίς χρήματα. Σε εκδηλώσεις συμμετείχαν ο Σύλλογος Τρακών Κομωτινής, η Τρέλα Academy και ο Άλμα Λίμπρε. Στο πνεύμα των ημερών και σε συνεργασία με τη Δημοτική Κοινοφιλή Επιχείρηση Πολιτισμού, Παιδείας και Αθλητισμού του Δήμου Κομωτινής, τους Τρέλα Academy και την Άλμα Λίμπρε, ο Σύλλογος Τρακών διοργανώνει σήμερα ένα γλέντι για την Τσικνοπέμπτη, όπως συνηθίζεται αυτές τις μέρες. Δωρεάν σουβλάκια, κρασί, μουσική και κέφι και διάθεση, για να ξεχάσουμε και λίγο τα δεδομένα της εποχής μας. Σήμερα συνυπάρχουν το πνεύμα της παράδοσης της Τρακιώτικης από το Σύλλογο Θρακών, η τρέλα, η καλώς εννοούμενη τρέλα των Τρέλα Academy, και οι Latin ρυθμοί του Alma Libre που συνηθίζονται αυτόν τον καιρό, και προσκαλούμε τον κόσμο για ένα γλέντι ανεπροηγουμένου σήμερα. Επίσης, πέρα από αυτό, επειδή αυτόν τον καιρό και παλιότερα βέβαια η ανέχεια και η φτώχεια περισσεύουν, συμμετέχουμε πάλι στη συνεργασία με το Δήμο και με τους συνόγους που προανέφερα, αλλά και με άλλους φορείς της πόλης. Στην δράση ο Βασίλης άργησε μια μέρα και συγκεντρώνουμε τρόφιμα ήδη πρώτης ανάγκης, πρώτης προτεραιότητας, για τους συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν περισσότερο ανάγκη από κάποιους άλλους. Συνεχίζουμε για έκτη συνεχόμενη χρονιά στην Κεντρική Πλατεία Κομωτινής, με συνεργασία με τη ΔΚΕΠΑ, και είναι πολύ ευχάριστο που είναι κοντά μας και στηρίζει την κάθε ιδέα που έχουμε. Και για πρώτη φορά είπαμε να παντρέψουμε κάποια πράγματα. Είμαστε εμείς, η Πολιτιστικός Σύλλογος Τρακών και η Alma Libre. Θα έχουμε παράδοση, Latin ρυθμούς και φυσικά η Τρέλα Academy, με την τρέλα που έχει, είναι η περίοδο του καναβαλιού και όλας, οπότε είμαστε ειδικοί σε αυτά τα θέματα. Και προετοιμάζεται φυσικά για το μεγάλο καναβάλι της Ξάνθης. Ναι, είναι το καναβάλι της Ξάνθης που θα γίνει την επόμενη Κυριακή. Είμαστε 400 καναβαλιστές. Το ευχάριστο είναι ότι είναι πάρα πολύ από την πόλη της Κομωτινής. Είναι μαζί μας και τώρα. Αλλά προς το παρόν μένουμε εδώ, μένουμε στην πόλη, γιατί θέλουμε να δείξουμε πρώτα τα πολιτιστικά δρόμενα στην πόλη μας και ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Δεν μας έβρεξε επιτέλους και θα είναι μια υπέροχη βραδιά. Πιστεύω ότι μπορεί και έχει γίνει ήδη, γιατί αυτό συγκρίναμε ότι πριν από 5 χρόνια ψήνανε μόνο κρεοπολία και σήμερα όλη η πόλη είχε από ένα μαγκάλι. Ελπίζουμε αυτό το πράγμα να συνεχιστεί και να είναι η Τσικνοπέμπτη, γιατί όχι, ένας ωραίος προορισμός για να έρθει κάποιος να περάσει εδώ τη βραδιά του. Συμμετέχει και ο Alma Libre σήμερα εδώ με τους Τρέλα Academy και τους Τράκες σε αυτή την Τσικνοπέμπτη. Η δική μας συμμετοχή είναι κυρίως να παρασύρουμε όλους να χορέψουν σάλσα. Να προσπαθήσουμε να μάθουμε σε όλους να χορεύουν ομαδικά, ώστε να μπορέσουμε να διασκεδάσουμε και να χορέψουμε μέχρι το τέλος. Και βέβαια όλο αυτό υποστηρίζει και τη δράση. Ο Άι Βασίλης άργησε μια μέρα, γι' αυτό ήρθαμε εδώ πέρα όχι μόνο να χορέψουμε, αλλά να βοηθήσουμε και όλους τους συμπολίτες μας που έχουν ανάγκη, φέρνοντας τρόφιμα. Oh, 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 oh
Την ώρα που στην κεντρική πλατεία Κομωτινής τρεις σύλλογοι ένωναν το κέφι τους και το δυναμισμό τους, ώστε αυτή η Τσικνοπέμπτη να έχει το χρώμα και την εορταστική διάθεση της αποκριάς, λίγα μέτρα πιο κάτω οι εργαζόμενοι και πελάτες στο κομωτήριο Headline ακολουθούσαν τους πανηγυρισμούς της Τσικνοπέμπτης. Την ώρα που στην κεντρική πλατεία της Κομωτινής τρεις σύλλογοι ένωναν το κέφι τους και το δυναμισμό τους, ώστε αυτή η Τσικνοπέμπτη να έχει το χρώμα και την εορταστική διάθεση της αποκριάς, λίγα μέτρα πιο κάτω οι εργαζόμενοι και πελάτες στο κομωτήριο Headline ακολουθούσαν τους πανηγυρισμούς της Τσικνοπέμπτης χορεύοντας σε ρυθμούς παράδοσης. Ένα μπλε στρουμφάκι, μία τσακπίνα Κάρμεν και μία ρυψοκίδινη Γκέισα, το προσωπικό του κομωτήριου Headline αποδεικνύεται ότι όταν η φαντασία ενωθεί με τον επαγγελματισμό και την εργατικότητα, τότε οι δύσκολες μέρες μας μπορούν να αποκτούν χρώμα. Σε εκδηλώσεις της ΤΚΕΠΑΚ του Δήμου Κομωτινής για την Τσικνοπέμπτη, στην κεντρική πλατεία Κομωτινής συμμετείχε και ο Σπάρτακος Αγίων Θεοδόρων με τις ακαδημίες του με τα μικρά παιδιά να διασκεδάζουν και με το παραπάνω, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τις προπονήσεις. Στις εκδηλώσεις που διοργάνωσε η ΤΚΕΠΑΚ του Δήμου Κομωτινής για την Τσικνοπέμπτη στην κεντρική πλατεία συμμετείχε και ο Σπάρτακος Αγίων Θεοδόρων με τις ακαδημίες του με τα μικρά παιδιά να διασκεδάζουν και με το παραπάνω, αφήνοντας για λίγο στην άκρη τις προπονήσεις. Συμμετέχουμε και εμείς στο μεγάλο αυτό γλέντι σήμερα που γίνεται εδώ στην πλατεία της Κομωτινής. Σαν ποδοσφαιρική ακαδημία Σπάρτακος, είπαμε να αφήσουμε την προπόνηση σήμερα και τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των παιδικών τμήματων και να έρθουμε όλοι εδώ να διασκεδάσουμε παρέα με τους άλλους συλλόγους, με τον κόσμο, με τα μαγαζιά και όλα αυτά που διοργανώνονται σήμερα εδώ. Εμείς διοργανώσαμε αυτή τη μικρή γιορτή με τη βοήθεια της ΔΚΕΠΑΚ και της κυρίας Τιβεριάδου και την ευχαριστούμε γι' αυτό. Που μας βοήθησε να έρθουμε εδώ και να περάσουμε όμορφα, ωραία, μαζί με όλο τον κόσμο. Για τον καταχάρηκαν, εδώ δεν θέλουν να φύγουν. Είμαστε εδώ από τις 5 η ώρα και θα δούμε μέχρι τι ώρα θα πάει. Να περάσουμε τώρα στις αθλητικές μας ειδήσεις. Πραγματοποιήθηκε στο τουριστικό περίπτερο της Νυμφαίας η ετήσια γιορτή των παλεμάχων της ΣΑΕ Κομωτινής για ένα τη συνεχόμενη χρονιά, ένας θεσμός πλέον παρουσία επισήμων και πολλών μελών του συλλόγου, ενώ έγιναν και βραβεύσεις παλιών ποδοσφαιριστών για την πολυετή προσφορά τους στο ποδόσφαιρο της Κομωτινής. Στο τουριστικό περίπτερο της Νυμφαίας πραγματοποιήθηκε η ετήσια γιορτή των παλεμάχων της ΑΕ Κομωτινής για ένατη χρονιά, ένας θεσμός πλέον παρουσία επισήμων και πολλών μελών του συλλόγου, ενώ έγιναν και βραβεύσεις παλιών ποδοσφαιριστών για την πολυετή προσφορά τους στο ποδόσφαιρο της Κομωτινής. Είναι η ετήσια εκδήλωση του συλλόγου μας, η οποία πλέον έχει καθιερωθεί, είναι η ένατη εκδήλωση, έχει γίνει κυριολεκτικά θεσμός. Σε κάθε εκδήλωση υπάρχουν κάποια τιμούμενα πρόσωπα, γιατί αρχή φιλοσοφία μας και σκεπτικό είναι τα τιμόμενα πρόσωπα πάντα και στα τιμόμενα να αποδίδονται οι τιμές πάντα εν ζωή, γι' αυτό φροντίζουμε τώρα. Είναι από όλο το team των αθλημάτων, αν θυμόσαστε πέρυσι, από τον Βόλιο, από την Πυγμαχία κτλ. Σήμερα τιμόμενα πρόσωπα είναι ο Γιάννης Γεωργατζόπουλος, παλιός ποδοσφαιριστής μας και μετέπειτα του Παθρακικού και πολλών άλλων ομάδων, και ο Κώστας ο Μαρσίδης και αυτός γέννημα θρέμα της ΑΕΚ, μετέπειτα του Παθρακικού. Οι δραστηριότητες του συλλόγου μας δεν σταματούν εδώ. Ήδη για τις 7, 8 και 9 του Ιούνιου που είναι του Αγίου Πνεύματος θα συμμετάσχουμε στην δεύτερη πανελλήνια συγκέντρωση όλων των ομάδων που θα γίνει αυτή τη φορά στο Βόλο. Πέρυσι ήμασταν στην Κέρκυρα και φυσικά την άνοιξη όπως πάντα συμμετέχουμε σε κάποιο τουρνουά. Έχουμε πρόσκληση από την Ατάλια για άλλη μια φορά και για άλλη μια φορά από την Καπαδοκία, όπου σκεφτόμαστε σε μία από τις δύο εκδηλώσεις να συμμετάσχουμε. Ήδη θα το ανακοινώσουμε σήμερα στα μέλη μας και σε όσους θα ήθελαν να παρευρεθούν. Προχθές καλύψατε άλλη μία εκδήλωσή μας, υποδεχθήκαμε ομάδα μεικτή από Αδριανούπολη, Τσόρλο και Ζούγκιπρου. Και όπως αντιλαμβάνεστε, εκπροσωπούμε επάξια το Δήμο μας, την πόλη μας, τον νομό μας,
πάντα σε συνεργασία με τους φορείς οι οποίοι μπορούν αυτή την περίοδο, παρόλη την κρίση, να μας συνδράμουν με τον οποιοδήποτε τρόπο. Για την εκδήλωση μίλησε και ο επίτιμος πρόεδρος Δημήτρης Καραμάνος. Νιώθω ιδιαίτερη συγκίνηση που είμαι παρόν και νιώθω και μια ελπίδα και ένα κουράγιο για αυτά τα τρία που είπες, τώρα, μετά και πολύ στο μέλλον. Έχει εξακριβωθεί ότι είμαστε ένα σύλλογος παλεμάχων ποδοσφαιριστών από τους τέλεια οργανωμένους σε όλη την Ελλάδα. Εγώ νιώθω υπερήφανος γιατί συμπαραστάθηκα, βοήθησα και τα λοιπά, ξεκίνησα το σύλλογο και είμαι πάντα δίπλα στα παιδιά που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και τα συγχαίρω δημόσια. Ένα σύλλογος πάντα με οργάνωση. Δεν θα ήθελα να δικήσουμε με τέλεια οργάνωση. Ένα παραδειγματάκι, δεν υπάρχει δεύτερος σύλλογος με λέσχη τόσο τέλεια οργανωμένη σε όλη την Ελλάδα. Πρώτον αυτό. Δεύτερον, μας ξέρει όλη η Ελλάδα, μας ξέρει η μισή η Τουρκία, μας ξέρει η Βουλγαρία, μας ξέρει η Ρουμανία και μας καλούν και μας παρακαλούν να πάμε να εμφανιστούμε και να δώσουμε αγώνες εκεί που θα το κάνουμε μετά τα μέσα Απριλίου. Και που εγώ προσωπικά σας καλώ να έρχεστε μαζί για να αποτυπώνουμε εκείνες τις στιγμές που είναι υπέροχες. Ένας από τους παλιούς ποδοσφαιριστές που βραβεύτηκαν ήταν ο Γιάννης Γεωργατζόπουλος. Ήταν να με τιμήσουν σήμερα. Παίζω πολλά χρόνια, 45 χρόνια από το 68 με τον Καραμάνο. Με έβαλε 14 χρονών στη Ροδόπη Κομωτινής. Τότε ήταν το πρωτάθλημα δράμα σουφλί. Ξεκίνησα από 14 χρονών. Έπαιξα στη Ροδόπη, μετά πήγαμε στην ΑΕΚ και μετά πήγα στον Παθρακικό. Από τον Παθρακικό, μετά όταν γίναμε 27 χρονών, μας δώσα τα δελτία. Λέει τον Γεωργατζόπουλο Βασιλακιάκης, λέει να πάνε όπου θέλω. Πήγα εγώ στην Ξάνθη και από την Ξάνθη πήγα μετά στο Άλεξ και έμεινα στην Αλεξανδρούπολη. Και συνέχισα την καριέρα μου και έπαιξα 45 χρόνια μπάλα και σταμάτησα μετά από 45 χρόνια το ποδόσφαιρο. Το οποίο το οφείλουμε στον προπονητή του Καραμάνο, ο οποίος ήταν και διαπαιδαγωγός μας, γιατί άμα δεν ήταν αυτός να μας κάνει ατομική και να αγαπήσουμε το ποδόσφαιρο, σήμερα δεν θα μας τιμούσαν κιόλας και δεν θα βλέπαμε και τους παλιούς μας συμπαίκτες. Τα άσχημα τα αφήνω απ' έξω. Η πιο καλή σου στιγμή που θυμάσαι όλα αυτά τα χρόνια της πορείας? Η πιο μου καλή στιγμή είναι πολλές. Ήταν όταν ξεκίνησα μπάλα να παίζω 14 χρονών στη Ροδόπη και μετά όταν πήγα στη μεγάλη ομάδα του Παθρακικού που ήμασταν Β' Εθνική και κερδίσαμε τον Ηρακλή Θεσσαλονίκη τότε που έπεσε από την Α' Εθνική και δεν καταλάβαιναμε τίποτα. Ήμασταν οι πιο χαρούμενοι με τους άλλους συμπαίκτες μου, τον Φίλιππο, τον Αϊβάζη και πολλούς, μην τους ξεχάσω και παραξηγηθώ κιόλας. Με μια σπέντα νιάτα, με μια σπέντα νιάτα. Αυτά ήταν τα νέα μέχρι αυτή την ώρα από την τηλεόραση του Art Channel Thrakis. Από όλους εμάς, καλή σας νύχτα.